Ότι αφού η γη γυρίζει, ε, αντιστρέφεται και το... ανατρέπεται και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Τώρα με το χέρι στην καρδιά το πιστεύετε Απολύτες. αυτό. Απολύτως. 9,5 μονάδες Απολύτες. ανατρέπονται έτσι ώστε να σας δώσουν νίκη. Δεν μιλάω να μειωθεί Απολύτες. η διαφορά. Απολύτως. Γιατί είναι άλλο το διακύβεμα σε εθνικές εκλογές, άλλο το διακύβεμα σε ευρωεκλογέ. Σε ευρωεκλογέ και ψηφίσανε και μικρότερα κόμματα... Και ένας κόσμος ήθελε να δώσει ένα μήνυμα και ένας κόσμος ήθελε να, ε, να ε, εκφράσει τη δυσαρέσκεια και ένας κόσμος είπε δεν παίζεται Τσίπρας Μητσοτάκης εδώ, ε, σε αυτή την εκλογική yeah. μάχη. Τώρα παίζεται εκεί που τελειώσαμε τη yeah. συζήτησή μας πριν το διάλειμμα. Τι κυβέρνηση θα έχουμε, τι κοινωνικές αναφορές θα έχει, τι προτεραιότητες θα έχει, τι θα κάνει στην Ευρώπη, τι θα κάνει στην Ελλάδα. Είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Το ένα μπορεί να ήταν κύπελο, το άλλο είναι πρωτάθλημα. Παρόλο που είχατε δώσει χαρακτήρα εθνικών εκλογών, όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση σίγουρα, παρόλο που ο Πρωθυπουργό είχε πει ότι αυτή είναι ψήφο εμπιστοσύνη για τα πρόσφατα μέτρα τα οποία πήρατε πριν από τις ευρωεκλογέ. παρόλα αυτά, γιατί χαρακτήρα εθνικών εκλογών είχατε δώσει, πρόκριμα αν μη τι άλλο, ε, και αυτό δεν πέτυχε καθόλου. Δεν πέτυχε γιατί από το 12 και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συνεχώ νίκε. Δηλαδή, μην κοιτάξετε ότι χάσαμε το 12 δύο φορέ. Πήγαμε από το 4 στο 17 και το 17 στο 27. Δεν μπορεί να το θεωρήσει ζήτα. Και μετά από το 12 τα πήραμε όλα. Ε, Υπήρχαν και προβλήματα και στη διακυβέρνηση που έχει συζητηθεί σε έναν κόσμο. Υπήρχε η πρώτη φορά που μπορούσε ένας κόσμος να δείξει τη δυσαρέσκεια. Τώρα είναι ένα άλλο παιχνίδι. Είναι ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο. Ποιο θα κυβερνήσει τη χώρα, ποιο έχει αξιοπιστία, ποιο έλυσε το θέμα του χρέου, για να μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση ναι. για το μεσαία στρώματα. Γιατί αν δεν είχαμε εμεί φτιάξει ένα διάδρομο για 15 χρόνια που έχουμε λιγότερε χρηματοδοτικέ ανάγκε από την Ισπανία, την Πορκο... ε, Πορτογαλία και η Ιταλία, η συζήτηση για τι ανάπτυξη θέλουμε, τι κοινωνικό κράτο θέλουμε, δεν θα μπορούσε καν να γίνει. Θα είμαστε ακόμα τι θα κάνουμε για το χρέος, αν θα βγούμε από το μνημόνιο. Άρα εμείς έχουμε δώσει αυτή τη δυνατότητα στον ελληνικό λαό να μπορεί να συζητήσει, να κρίνει, να συγκρίνει προγράμματα και για την ανάπτυξη, και για, τη, για τα δικαιώματα, και για την κοινωνική πολιτική και να αποφασίσει. Mm -hmm. Παρόλο που είστε Υπουργός α, Οικονομικών και είστε δηλαδή σε θέση που ο καθένας είναι αναγκασμένος να παίρνει μέτρα τα οποία ενοχλούν ε, πολύ συχνά και στα χρόνια της κρίσης, μόνο ενοχλούν, ε, παρόλα αυτά έχετε ένα χαρακτήρα σχετικά ήπιο και θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι κατά τη δική σας γνώμη τα αίτια, όχι την κομματική ανάλυση, την προσωπική σας γνώμη. Τα αίτια αυτή τη ήττα. Τι θα μου λέγατε πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Ό,τι είπε και ο Πρωθυπουργό. Ε, ε, εγώ αν ήταν. Δεν δε θυμάμαι αν το άκουσα όλο προσεκτικά. Και αν... Το κύριο στοιχείο Α. είπε ότι ήταν ε, Ή... το ότι παραμελήσατε, για να το πω έτσι, τη μεσαία, ε, τάξη. μεσαία τάξη. Αν, αλλά πώ την παραμελήσαμε. Το ένα ήταν με του φόρου. Το αν να. έλεγα ένα λάθο που δεν δώσαμε τη σημασία που έπρεπε, ήταν στη δημόσια διοίκηση. Δηλαδή, αν μου λέγατε εμένα. Τι πράγμα ναι. δεν είμαι περήφανο εγώ. Είναι ότι και φταίμε όλοι, όπω σα είπα πριν και με τη ναι, συζήτηση ναι. του Βαρουφάκη, ότι δεν κάναμε αρκετά πράγματα να μεταστρέψουμε, να τη μεταμορφώσουμε αυτή τη δημόσια διοίκηση, όταν θε να σου βγει πιο γρήγορα η σύνταξη, όταν θέλεις να πάρει ένα επίδομα. Ναι. Δηλαδή, αυτό δεν το καταφέραμε. Κάναμε μια δημόσια διοίκηση με μεγαλύτερη διαφάνεια, κάναμε μια δημόσια διοίκηση που προσπάθησε να λύσει προβλήματα, δηλαδή και, και ακόμα και στα κέντρα εξυπηρέτηση πολιτών να έχουν περισσότερο προσωπικό, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάνουμε πολύ λιγότερα από ό,τι έπρεπε να κάνουμε. Αυτό νομίζω ότι ο κόσμος, ο κόσμος μας το χρεώνει. Ότι τέλος πάντων δεν έχετε τα λεφτά. Είσαστε σε μνημόνιο, είσαστε περιορισμένοι, αλλά κάντε κάτι και αυτό δηλαδή, για την καθημερινότητά mm -hmm. μου. Ε, με το, α, αυτό το θεωρώ πρόβλημα και νομίζω και στο πρόγραμμα που πρέπει ναι. ε, να ξεδιπλώσουμε πρέπει να έχει συγκεκριμένες προτάσεις για πώς θα το κάνουμε αυτό. Μάλιστα. Δε, για σας δηλαδή το κυρίαρχο ήταν αυτό. Όχι. Μα η φορολόγηση ε, oh, δεν ήταν τέτοια. Oh, όχι, κυρίαρχο. μα αυτά τα μιλήσαμε στο πρώτο και στο δεύτερο μέρο. Ε, ήθελα να πω κάτι να. καινούργιο, να. να μην πω πάλι να. για τα να. μεσαία στρώματα. Λοιπόν, <laughs> κάτι άλλο για εσά. Γι' αυτό είπα πριν ότι είστε ένα ήπιο χαρακτήρα. Οι συμπεριφορέ ορισμένων στελεχών πιστεύετε ότι είχαν επίπτωση ή όχι σε ένα κομμάτι, σε μια μερίδα κόσμου. Και αναφέρομαι κυρίως στον κύριο Πολάκη, αλλά η αλαζονία ε, το γενικότερα, κύριε Τσακαλώτο. Κάτι το οποίο μαζεύτηκε αμέσως μετά τις ευρωεκλογέ. Ε, το στυλ της αλαζονίας υπήρχε σε μια σειρά από στελέχη σα. Αυτό πιστεύετε ότι έπαιξε ρόλο. Κοιτάξτε, είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Όπως καταλαβαίνετε, ότι και οι υπουργοί, με το, να πω το του κανόνα του να δράσει και αντίδραση. Ναι. Αυτά που υποφέρουν από κομμάτι το μέσα μαζικής ενημέρωσης ή από την πραγματική δυσκολία και αυτά που ακούνε, τους εξοργίζει. Εντάξει, εγώ μπορεί να είμαι λίγο πιο αγγλοσάξονος, είμαι πιο ήρεμος, αλλά είναι εξοργιστικό μερικά πράγματα. Τα ψέματα που έχουν υποθεί γιατί είπα, τι έκανα, είναι τόσο πολλά που βλέπεις ότι είναι μια φυσική αντίδραση. Ε, εγώ θα έλεγα ότι αυ, αυτά τα, τα, τα φαινόμενα που περιγράφατε είχε και ένα άλλο κακό. Mm -hmm. ε, ότι δεν ε, άλλαζε την ατζέντα. Δηλαδή πολλές φορές και οι ίδιοι πέφταμε σε μια παγίδα που μας στείνανε. Και άρα γιατί άλλαζε την ατζέντα, άλλαζε η ατζέντα από τα πράγματα που έχουν κάνει. Δηλαδή θεωρώ μέρος της αποτυχίας μας είναι ότι ο κόσμος δεν ξέρει τι έχουμε κάνει. Για την ανάπτυξη και του νέου επιχειρηματίε. Τι έχουμε κάνει για εκείνη ή την άλλη κοινωνική ομάδα. Αυτό που μάδα. είπατε για την αλλαγή τη ατζέντα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τις συμπεριφορέ ενό συγκεκριμένου τύπου έβαζαν μπροστά μία θεματολογία. Κρίνεται ότι αυτό, α πούμε, συνέβη στην περίπτωση της επίθεσης του κυρίου Πολάκη στον κύριο Κυμπουρόπουλο. Κοιτάξτε, εγώ έβγαλα μια ανάρτηση ναι, ό, ναι, ό, ό, θέλετε, όταν ναι. ο κύριος... Να. Δηλαδή, θεωρώ ότι επί τη ουσία είχε δίκιο ο κύριος Πολάκης, γιατί αυτό που είπε ο, ο κύριος Κυμπουρόπουλο δεν ήταν σωστό για τα επιδόματα. Δεν, οι άνθρωποι με δικές ανάγκες χρειάζονται στήριξη ε, ναι. Και για το ίδιο εισόδημα. Δηλαδή, άμα εγώ και εσεί έχουμε ακριβώ το ίδιο εισόδημα, στη ίδια δουλειά, εγώ χρειάζομαι περισσότερο. Γιατί πρέπει να πάω στη δουλειά, ναι. έχω μερικα... έχω Άρα δεν είναι ούτε χαρτιράκια, ναι. ούτε. Θεωρώ ο τρόπο που το έκανε ε, 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 ήταν αυτό που τσιμπά σε, σε μια συνεχή καυγά με την αντιπολίτευση. Αυτό... Αυτά γιατί δεν τη τα φαινόμενα, και όχι μόνο δεν τη κύριε Τσακαλώτο, αλλά του Κλείνατε και το μάτι. Και δεν λέω εσεί προσωπικά. Ε, 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 εγώ θεωρώ δεν το ε, κλείναμε το μάτι. Ήτανε... Ε, ε, ε το αυτή δεν τραβήχτηκε έγκαιρα σε τέτοιου τύπου συμπεριφορέ. Κάνω λάθο. Σα ε, ε, αναφέρω Είστε στη συζήτηση που κάναμε και... για τον κύριο Βαρουφάκη. Ναι. Δεν είναι δηλαδή θα βγω εγώ και να πω ή κάποιο άλλο να πει τον Ευκλήδη. Κοιτάξτε, έχω... καμιά φορά αρκεί ένα για να και, κάνει και, το και, κακό. Και εγώ έχω παρεφερθεί στη Βουλή. Δεν αναγνωρίζω mm -hmm. τον εαυτό μου. Με έχουν βγάλει από mm. τα ρούχα μου αυτά που λένε. Δηλαδή και εγώ έχω παρεφερθεί Σε ό,τι αφορά τώρα αυτό που λέτε, τα μέσα μαζική ενημέρωση, εάν είναι η πηγή όλων των Δεινών. Ο, δεν είπα που όλο λέτε, των δεινών. Σε, σε μια συγκεκριμένη ερώτηση. Ναι. Μην το τραβάτε. Όχι, των Δεινών σε ό,τι αφορά την εικόνα <laughs> η οποία έβγαινε προ την κοινωνία. Ε, ξέρετε, έχουν να σα πούν πάρα πολλά και για τη λειτουργία τη δημόσια τηλεόραση ραδιοτηλεόραση. Δεν νομίζω ε, όμω. Ε, όχι, πάρα υπάρχει, πολλά έχουν να σα πούνε. Ε, κύριε, ε, κύριε, Τσακαλώτο, το λειτουργήσε, κάποια λειτουργήσε, το μερίδα, σε πολύ μεγάλο διάστημα και σε μεγάλα κομμάτια τη για να μην, έχετε, για έχετε... Να μη γενικεύσω από το πρωί μέχρι το πηγαίνετε, βράδυ. Εσεί δεν χρειάζεται να πηγαίνετε στο περίπτωρο. Δηλαδή, υπάρχουν 5-6 εφημερίδε που όχι, έχουν. Όχι, εγώ τα βλέπω όλα. Ε, άρα, δεν ε, με, τώρα, υπήρχε αυτό που, όταν αρχίσατε στην καριέρα σα, σαν δημοσιογράφο, μου λέτε ότι είναι το ίδιο τώρα Κοιτάξτε, θα σα έχεις... πω, αφού με ρωτάτε και <laughs> αλλάζουμε ρόλο για, <laughs> για μια στιγμή μόνο, θα σα πω ότι υπήρξαν και άλλε περίοδοι που ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, αλλά υπήρξαν και περίοδοι που, που ήταν σε καλή Εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ έχω δει την ΕΡΤ και απογευματινέ εκπομπέ. Δεν σα είπα ότι όλα από τα... το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ νομίζω ότι γίνανε προσπάθειε. Και σα το λέω προ... εσά, επειδή μου είπατε ότι είστε Αγγλοσάξων και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πώ θα πρέπει Ξέρετε και στη Βρετανία πώ έχει χειροτερέψει όμω και η δημόσια τηλεόραση και τα ιδιωτικά Υπάρχει μέσα. Υπάρχει, όμως, μια Πολύ χειροτέρευση. Και, δηλαδή ένας... και στη Λατινική Αμερική. Δηλαδή, Να. στα πρωτοσέλιδα δεν είναι είδηση. Είναι άποψη. Μάλιστα. Παλιά, στα πρωτοσέλιδα υπήρχε είδηση και μετά μια δεξιά Μάλιστα. εφημερίδα και πιο ε, άλλη Να. ανάλυση. Μια αριστερή, άλλη. Τώρα δεν γίνεται αυτό, όμως. Ε, για να μην μιλήσω για κάποια κανάλια πέστε που μου, είναι πέστε, σωστό. Όχι, έχ, <laughs> έχετε την άποψή σας και πέφτε και να πείτε ό,τι θέλετε. Ξέρουμε την άποψή σας για πολλά μέσα ενημέρωση, αλλά σας ρώτησα και σας είπα ότι αυτό δεν έχει γεννήκευση από τη μία μεριά. Υπάρχουν, ε, ε, αν κανείς θέλει δεν να, να βάλει... Δεν νομίζω είναι συμμετρικό. Δεν δε συμφωνώ. Σε αυτό διαφωνήσαμε. Δεν δε είναι, αυτό... Σημαντικό. Αυτό... Δε είναι σημαντικό. αυτό. Όχι, δεν διαφωνήσαμε. Σε αυτό μπορεί και να συμφωνήσουμε. Απλά μην το... ας μην το συνεχίσουμε ναι, ναι. τώρα. Ε, έχετε πει ότι δεν σας εκφράζει αυτό που είπατε, δικαστική οδός για το σοσιαλισμό. Δηλαδή, διαφωνείτε με υποθέσεις σκανδάλων όχι. εντός ή εκτός εισαγωγικών, οποίες... μου είναι ότι Δεν είμαι ούτε δικαστής... Ούτε εισαγγελέα, ούτε ανακριτή. Πρέπει να αφήσει ε, τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά του. Η θέση μου είναι ότι στην ισορροπία mm -hmm. να αναδεικνύει σκάνδαλα και να θωρακίζεις το δημόσιο τομέα να μην γίνουν σκάνδαλα στο μέλλον, η, η έμφαση πρέπει να είναι στο δεύτερο. Στη θωράκιση του κράτου. Και έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα σε αυτό που δεν το ξέρει ο κόσμο. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα mm -hmm. η... στο Υπουργείο Υγεία, στο Υπουργείο Ανάπτυξη για πώ γίνονται οι επιδοτήσει, για πώ γίνεται η, η διαμόρφωση mm -hmm. τη τιμή του φαρμάκου. Άρα, λέω, ε, 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 έξυπνοι άνθρωποι μπορεί να διαφωνούν. Άλλωστε, είμαστε σε μια εκπομπή που λέγεται Open Mind, άρα, μπο... να <laughs> να είμαστε, να... άρα μπορούν να διαφωνούν, αλλά η διαφωνία μου με μερικούς άλλους ανθρώπους είναι ότι σε αυτή την ισορροπία μεταξύ να ανακνύει, να ανακνύει σκάνδαλα, και άμα υπάρχουν πρέπει να το κάνεις αυτό, και mm -hmm. να θωρακίσεις το κράτος, μια αριστερά mm -hmm. πρωτίστως του ενδιαφέρει να θωρακίσει το κράτος. Να αισθάνονται οι πολίτες, εντάξει, γίνανε σκάνδαλα, γίνανε σε αυτό, έχετε κάνει δέκα βήματα... Για να το θωρακίσετε και να είναι λίγο πιθανόν, όποια κυβέρνηση να είναι στο μέλλον, να είναι πιο δύσκολο να ξαναγίνει αυτό. Να ιδιωτικοποιηθεί δηλαδή, ο δημόσιο τομέα. Καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλάζετε την προτεραιότητα, δηλαδή. Ότι ε, έχει σημασία βεβαίω να τιμωρηθεί αυτό που μπορεί να έγινε αλλά δεν είναι αυτό που προτάσετε ως πολιτική στο συγκεκριμένο τομέα. Είναι, είναι, η θωράκιση και του, τι του λέτε, συστήματος. Οπότε εγώ αντιλαμβάνομαι ότι έχετε κάποια απόσταση και κάποια διαφωνία με την ένταση που ήρθαν κάποια θέματα σκανδάλων εντός ή εκτός εισαγωγικών, το λέω γιατί τίποτα αυτό στα χέρια μας δεν έχει κανείς αυτή τη στιγμή. Διαφωνίες πρέπει να υπάρχουν σε οποιοδήποτε υπουργικό συμβούλιο. Έτσι δουλεύουν. Αλλά mm. ό,τι έγινε ε, έχουμε μαζί την ευθύνη θησολογική. με τον Πρωθυπουργό έχετε διαφωνήσει σε κάποιο κρίσιμο θέμα. Πολλέ φορέ έχουμε διαφωνήσει. Είναι, δυνα... μου ένα. είναι, είναι μου ένα Δεν, δεν είναι μπορώ να σα πω αυτό, κομικό. γιατί γι αυτό σημαίνει η συλλογική ευθύνη. Ότι το συζητάτε μαζί και βγαίνετε ενία μετά. Άμα σα το πω, δω τη συλλογική ευθύνη. Θα πω ότι φταίει αυτό και μετά ο, θα πει ο Αλέξη ότι φταίω εγώ. Πείτε, δεν πείτε δεν πείτε γίνεται απλά, αυτό που λέτε. Θα πείτε απλά ότι διαφωνήσατε. Έχουμε όμω. Τελικά συνταχθήκατε στην. Εγώ θεωρώ ότι είχαμε μια εξαιρετική σχέση. Μου έχει αλλάξει την άποψη Πολλέ φορές για πράγματα που λέω, γιατί έχει ένα πολιτικό κριτήριο yeah. που δεν έχω εγώ, δεν είμαι και τόσο πολιτικός όσο είναι ο Αλέξης, του έχω αλλάξει και εγώ τη γνώμη σε μερικά πράγματα. Νομίζω ήταν μια σχέση που ήταν πάντως άνετη. Δηλαδή έλεγα εγώ τη γνώμη μου, έλεγε και αυτός. Δεν ήταν δηλαδή ότι έξυπνοι άνθρωποι πάντα διαφωνούν, κυρία Στάη. Δεν έχω δηλαδή ότι ούτε... Ναι, εγώ... Αλήθεια είναι ε, αυτό. Ε, δεν είναι. Ναι, Open mind είναι που λέμε. <laughs> ναι, ναι. <laughs> <laughs> Θα σας κάνουμε <laughs> τρέιλερ. Αυτό το εγχείρημα της προοδευτική συμμαχία. Σα εκφράζει σε πολιτικό πλαίσιο έτσι όπω έχει προχωρήσει τώρα. Μάλιστα, σήμερα υπήρξε και μια διευρυμένη σύσκεψη βάσει των πληροφοριών στο Μέγαρο Μαξίμου, στο οποίο μετέχουν και μέλη αυτή τη Προοδευτική Συμμαχία, στελέχη του Βεβαίως. πρώην Πασόκ κλπ. Σα εκφράζει. Κοιτάξτε, ε, 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 με εκφράζει πάρα πολύ, γιατί θεωρώ ότι και στην Ευρώπη να. και στην Ελλάδα, αν είναι να αντιμετωπίσουμε. Την κεντροδεξιά, πόσο μάλλον mm -hmm. την ακροδεξιά, ότι οι ε, που είναι πιο πράσινοι οικολόγοι, πιο σοσιοδημοκράτε και πιο αριστεροί, πρέπει να συνεργαστούν. Δεν έχουμε την πολυτέλεια ο καθένα να έχει το μαγαζάκι του. Mm -hmm. Γι' αυτό είναι και το μεγάλο μου παράπονο για το, το κοινάλ. Δηλαδή ότι δεν κατάλαβε έγκυρα ότι πρέπει να συζητήσει σοβαρά με άλλα κόμματα της αριστεράς. Νομίζω ήταν λάθος. Αν θέλετε το συζητάμε μετά. Αλλά για αυτό που με ρωτή, ρωτήσατε πρέπει να γίνει μια συσπήρωση. Γιατί ένας κόσμος κατάλαβε μετά από yeah. τις πρέσπες ότι δεν είναι μόνο ο εθνικισμός. Υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν να έχουμε καλές σχέσεις να υπάρχει ανάπτυξη στη Βόρεια Μακεδονία. Άρα αυτοί οι άνθρωποι προφανώ θέλουν να είναι μαζί, να συζητήσουν με τι διαφωνίε του, με το ειδικό ε, βάρος βάρο που έχει και το ίδιο ειδικό, ειδικό ιδεολογικό στίγμα που έχει ο καθένα και η καθένα. Α, αληθεύουν κάποιε πληροφορίε ότι ήσασταν από αυτού που είχαν διαφωνήσει για την υπουργοποίηση κάποιων πρώην στελεχών του Πασόκ. Δεν θα. Αυτέ είναι συλλογικέ αποφάσει. Δεν θα το σχολιάσω αυτό, κύριε Στάιν. Εγώ Στα, από αυτό σ, έχω βγάλει σ, το συμπέρασμα. Σ, σ, όχι, <laughs> γιατί Κακό. Κακός βγάζω το συμπέρασμα. Ναι. Εντάξει, το δέχομαι. <laughs> Δεν θα έλεγα κάτι άλλο, αφού εσεί λέτε ότι βγάζω κακό το συμπέρασμα. Λοιπόν, να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Ε, ο κύριο Μητσοτάκη είπε τώρα πολύ πρόσφατα ότι με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Με τον Αλέξη Τσίπρα, όχι. Και δώσατε μια απάντηση, την οποία θέλω να μου την εξηγήσετε. Είπατε ότι θα εκπλήξει τον κύριο Μητσοτάκη ο βαθμός της αχαριστίας σας. Μέγεθος της το μέγεθος της αχαριστίας μου. Το μέγεθος της αχαριστίας σας. Ε, τι εννοείτε, ότι δεν θα του ανταποδώσετε τα καλά λόγια. Α, όχι, εννοώ τι? ότι καταλαβαίνω όταν κάποιο λέει κάτι που το πιστεύει και κάποιο που το λέει κάτι για να δημιουργήσει μια εικόνα, ο καλό Ευκλήδη, ο, ο, ο κακό Αλέξη. Ε, δεν νομίζω. Ότι μπορεί ότι να, να μην έχω το πολιτικό κριτήριο του Αλέξη, αλλά δεν νομίζω ότι δεν καταλαβαίνω κάποια παιχνίδια που παίζονται, που θέλουν να πούνε αυτή είναι καλή, αυτή είναι κακή. Εξάλλου η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει. Τι ήθελα να πείτε εξέρεση... ότι έχετε συγκρούσει με στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, ήθελε, λέτε. να δείξει ότι υπάρχουν κάποιοι σοβαροί και κάποιοι ασόβαροι. Εγώ αυτό είπα ότι δεν τσιμπάμε, για συγγνώμη γιατί τη... <laughs> <laughs> μια χαρά τα <laughs> <λέτε>. <laughs> τη, 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 λαϊκή έκφραση, και συνεχίζουμε. Να, ε, αυτό όμως δεν είναι κόντρα στην ανάγκη δημιουργίας συνενετικών ε, έτσι, συμπεριφορών από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, θα πρέπει μονίμως να είσαστε καχύποπτοι ο ένα απέναντι στον άλλον, οι πολιτικέ δυνάμει και οι επαφέ. Ευ... Έστω και για τα ελάχιστα, αποκλείεται δηλαδή να ήταν αληθινό αυτό που είπε. Ε, ε, εγώ δεν ξέρω <laughs> το αν ήταν αληθινό ή όχι. Θεωρώ ότι είχε μια πολιτική σκοπιμότητα και νομίζω και εσύ μέσα σα θα συμφωνούσατε σε αυτό. Αλλά να πω το, το... Όχι, τσ, όχι, τσ, όχι. Εγώ πιστεύω τσ, ότι τσ... υπάρχουν οι διαφοροποιήσει ε, απέναντι στα πρόσωπα. Εσεί δεν το πιστεύετε αυτό, Α, κύριε Τσακαράκο. Όχι, ε, 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 εγώ, εγώ λέω Μάλιστα. το εξή. Ότι αν συγκρίνετε τι ομιλίε του Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, είναι πολύ πιο ήπιο ο κύριο Τσίπρα. Δηλαδή, δεν λέει 13-15 φορέ ψέματα, ψεύτη, τυχοδιώκτη ο κύριος Τσίπρας. Δεν το κάνει. Ο κύριο Μητσοτάκη το κάνει. Δεν λοιπόν, είναι δεν, το ίδιο. Δεν έχω δηλαδή, τα έχω απαριθμίσει τα... με την δυνατότητα εγώ, που έχετε εσείς. Το έχει κάνει η ομάδα μου, μπορώ να σας στείλω τα στη ηλικία. Γιατί προφανώς το έχετε κάνει. Αλλά μπορώ να πω και κάτι έχετε άλλο. Έχετε ηγετικές φιλοδοξίες Όχι, νομίζω έχω απαντήσει δεν σε αυτό. Έχετε. Ότι νομίζω ο Αλέξης θα είναι για πολλά χρόνια ακόμα. Και... Όταν θα, θα τελειώσει το κύκλο. πιο νέο από εσά. Και πιο νέο από τον Αλέξη, πόσο μάλλον κύκλος... από μένα. Ναι, το, το νέος δεν είναι μόνο ηλικιακό. Και Όχι, καλώ, το και αλλά το ένα που διαφοροποιεί, αν <laughs> μου επιτρέπετε αυτό, ναι. το θέσατε αυτό, είναι ότι εγώ βλέπω και εσείς βλέπετε στη Βουλή και σε Υπουργεία νέα παιδιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν και η Υπουργεία, που δεν ναι. βλέπουμε ούτε στο ΠΑΣΟΚ, ούτε στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ένα ατού, ότι έχουμε φτιάξει μια γεν, νέα γενιά στελεχών, που έχουν. Ε, ζυμωθεί μέσα στη διαπραγμάτευση και είναι εξαιρετικά Μάλιστα, αυτό, και πολιτικά αυτό και όλους, τεχνικά. Αυτό ισχύει προφανώ σε όλου του πολιτικού χώρου. Όχι, και όχι είναι... αυτό λέω. Εγώ δεν το βλέπω στην δεν Δημοκρατία. Βλέπω. Τα ίδια πρόσωπα βλέπω Μάλιστα. εγώ. Λοιπόν, μετά από τέσσερα χρόνια στο Υπουργείο Οικονομικών, μετά από την εφαρμογή ενό ακόμη μνημονίου, είστε μαρξιστή ακόμα, παραμένετε. Ε, είμαι περίπου το ίδιο που ήμουν. Βεβαίω έχω μάθει πράγματα. Μας... Η, η η... Πώ θα πάει η κοινωνική Πάνε. ανάλυση γιατί ο, το Πασόκ δεν μπορεί να κερδίσει mm. αν δεν έχει τις κοινωνικές αναφορές και να φτιάξει συμμαχίες με ανθρώπους που πιστεύουν το ίδιο πράγμα για, τη, για το κοινωνικό κράτος. Είναι δυνατόν το Κινάλ να μας λέει ότι οι ίδιες αποστάσεις, δηλαδή ο κόσμος του Κινάλ δεν... Συμφωνεί με εμά ότι το κοινωνικό κράτο πρέπει να πάει μαζί με αυτό, την ανάπτυξη. Αυτό θα το κάνετε debate με την κυρία Γεννηματάνη. Βεβαίω. Αλλά λέω ναι. αυτό όπω είναι μια μαρξιστική ανάλυση. Ότι η πολιτική έχει συμφέροντα, έχουν τάξει. Οπότε έχει... τα μνημόνια δεν, κάνουν, δεν βλάπτουν το μαρξισμό, είναι το συμπέρασμά μα. Αυτό, θα, θα, αυτό, αυτό άλλο. είναι λίγο παραπάνω από ότι θα ήμουν έτοιμο <laughs> <laughs> να δεχθώ. Λοιπόν, όχι, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εγώ έχω πει ότι έχουμε λοιπόν. τσαλακωθεί όλοι σε αυτή τη. Και αφού μιλάτε για τσαλακώ. Ε, σήμερα ήρθατε εδώ με το κουστούμι σας, όπως συνήθως οι πολιτική σε επίσημες περιστάσεις. Ε, συνήθως έχετε ένα άλλο dress code όμως. Δεν είστε τελείως χαλαρά και τα λοιπά. Αυτό δείχνει κάτι στο χαρακτήρα σας. <laughs> που κοιτάτε το σακάκι σας. <laughs> Μια χαρά είναι. <laughs> Δεν είστε ατσαλάκωτο, έτσι όπω λέμε, α πούμε. Λτάξτε, νομίζω έχω dress code ενό πανεπιστημιακού αριστερού. Που μπαίνει και βγαίνει σε αίθουσε διδασκαλία. Που είναι και φοιτητέ έτσι, αυτό λέτε. Υπάρχουν ναι. τρει κατηγορίε στη μόδα, κυρία Στάι. Είναι, τα είναι ναι. οι άνθρωποι που είναι πάντα εντό τη μόδα. Ναι. Είναι οι άνθρωποι που θέλουν να είναι πάντα εντό τη μόδα και είναι πάντα από πίσω και άρα δεν είναι ποτέ στη μόδα. Και είναι η τρίτη κατηγορία που είμαι εγώ, που φοράω Πάντα τα ίδια πράγματα και κάποιε σαν το ρολόι που δύο φορές δείχνει τη σωστή ώρα, πότε είμαι στη μόδα, λοιπόν, πότε δεν είμαι. Κανείς δεν θα πίστευε <laughs> ότι έχετε μια τόσο εμπεριστατωμένη <laughs> ανάλυση για τη μόδα. Το ακούσαμε και αυτό σήμερα. <laughs> και το τελευταίο πριν σας πω κάτι για την τροπολογία που λέγαμε ήδη από την αρχή. Ε, σας αρέσουν μόνο οι ξανθιές. Όχι. Και το αναφέρω η... αυτό γιατί η... Τι... αυτό... έχετε πει το περίφημο Όχι. με τη Γιώχανσο, ναι, ναι. γι' αυτό. εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι. Με... το κλείσαμε και ναι. αυτό. Και βεβαίως η τροπολογία αυτή για τη μη μείωση του αφορολόγητου μαζί με την κατάργηση των αντιμέτρων έχει κατευθυνθεί στη Βουλή, οπότε ψηφίζεται άμεσα. Μάλιστα, λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχουμε τελειώσει εμεί, κύριε Τσακαλώτο. Να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν απόψε εδώ. Θα είχαμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε ακόμα. Θα τα πούμε στην επόμενη περίοδο που έχουμε προεκλογικό timing και βεβαίω μετά τι εκλογέ. Να, να ευχαριστήσουμε καλά. και όλου εσά που μα παρακολουθήσατε. Καλό σα βράδυ.